πανοραμική θέα με το Βουλγάρο, ένα χωριό το οποίο έχει αρκετές γειτονιές, μεταξύ αυτών και η γειτονιά του Μάκρονα, η ιστορική γειτονιά του Μάκρονα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλή σου μέρα. Τι ρωτάμε έτσι λοιπόν? Να είστε καλά. Καλά σας γνωρίζετε. Καλά σας βρήκαμε στην όμορφη γειτονιά σας. Να είστε καλά. Βρισκόμαστε σε μια όμορφη γειτονιά εδώ στο Βουλγάρο, τον Μάκρονα. Και θα μιλήσουμε με δύο κατοίκους του χωριού για έναν καταράκτη. Έναν καταράκτη λοιπόν που είναι άγνωστος ακόμα και για τους περισσότερους κατοίκους του Βουλγάρου. Ο συγκεκριμένος καταράκτης είναι άγνωστος και για μένα. Το οποίο και εγώ το έμαθα τελευταία. Αν και είναι δίπλα στο σπίτι μου. Και είναι μια περίπτωση να αναδειχθεί το χωριό. Ωραίοτατα, να μας μιλήσει και ο κύριος Μπασκιάς λοιπόν για το συγκεκριμένο καταράκτη. Εσείς δεν τον γνωρίζετε? Το γνώριζα, γιατί εγώ κάνω και τον κυνηγό. Μάλιστα. Οπότε... Αλλά πολλοί κάτοικοι δεν τον γνωρίζουν. Οι περισσότεροι δεν τον γνωρίζουν. Οι περισσότεροι δεν τον γνωρίζουν. Τι ύψος έχει ο καταράκτης? Είναι περίπου 10 μέτρα. Και από τη γειτονιά πόσα μέτρα απέχει? Από τη γειτονιά απέχει κάπου 300 μέτρα. Με το που θα αναλυθεί ο καταράκτης, σίγουρα θα φτιαχτεί και το μονοπάτι να είναι επισκέψιμος. Προχωράμε σιγά σιγά. Έχουμε και δεύτερο καταράκτη. Ναι, από την παραμάδα. Α, είναι και δεύτερος καταράκτης, ναι, από την πάνω πλευρά. Ναι. Θέλει προσοχή βέβαια, το μονοπάτι δεν είναι βολικό. Πού πάμε τώρα? Η πρόσβαση δεν είναι και τόσο εύκολη, αλλά με την αξιοποίησή του, η οποία πιστεύω να γίνει σύντομα, θα είναι προσβάσιμη περιοχή και η ομορφιά αυτή της φύσης θα αναδειχθεί. Και είναι πολύ φυσικό τη στιγμή που τον καταράκτη δεν τον γνωρίζουν ακόμα και οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού να μην είναι προσβάσιμη περιοχή. Υπάρχει δυσκολία μέχρι να φτάσουμε, αλλά σε λίγο θα είμαστε εκεί. Πλησιάζουμε στην τοποθεσία που είναι ο καταράκτης. Βαγγέλη, πόσα μέτρα είναι από εδώ? 20 μέτρα. 20 μέτρα λοιπόν. Προχώρησε και ερχόμαστε. Σιγά σιγά. Όχι, όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Προχωράμε. 20 μέτρα μείνανε. Η ομορφιά της φύσης. Και στο βάθος αρχίζει να διακρίνει το καταράκτης. Ένας καταράκτης που είναι άγνωστος ακόμα και για τους περισσότερους κατοίκους εδώ στο Βουλγάρο. Φτάσαμε στον καταράκτη, εδώ στην περιοχή του Μάκρονα. Βλέπουμε μία μικρή λιμνούλα και η συνέχεια του ποταμού. Και όπως ανεβαίνει ο φακός ψηλά, βλέπουμε τα νερά που τρέχουν. Το ύψος του καταράκτη πρέπει να είναι γύρω στα 15 μέτρα. Συναντήσαμε, αλλά ήταν επόμενες, διότι ο καταράκτης δεν έχει αξιοποιηθεί. Πλησιάζει όμως η ώρα για αξιοποίηση της συνεργής άρτησης. Ο αγαπητός φίλος Γιώργος αφήνει το καθάρισμα. Σιγά σιγά καθαρίζουμε το μονοπάτι για να είναι
προσβάσιμο για πολλούς ανθρώπους. Τα νερά του ρέματος από τον καταράκτη καταλήγουν τη θαλάσσια περιοχή των Καλουδιανών μέσω του ποταμού Τυφλού. Στη δουλειά σας. Να είστε καλά. Η παρέα μεγάλωσε εδώ σε Βουλγάρο, στην όμορφη γειτονιά του Μάκρονα, και θα μας μιλήσει η Αμαλία η Βασιά. Η εκκλησία μας εδώ, το γενέθλιο της Παναγίας, είναι μια πολύ παλιά εκκλησία. Του 1400 έχει έρθει η Εμιλία Κλάβου και έχει καταγράφει για να κάνει και βιβλίο. Έχει έρθει πολλές φορές, ας είναι καλά. Οι εικόνες αυτές είναι πολύ παλιές. Εσωτερικά δέρνια έχει ανακαινιστεί. Έχουμε κάνει αίτηση στην αρχαιολογία. Βρήκαν ότι έχει και εντυχισμένες τοιχογραφίες, αλλά θέλει πολλή δουλειά. Εξωτερικά την έχουμε ανανεώσει, όπως βλέπετε, για να βγει το νερό απ' έξω. Είναι όμως, λόγω κορονοϊού τώρα, έχει σταματήσει να έχει κίνηση μεγάλη. Κάναμε πολύ ωραία πανηγύρια τόσα χρόνια. Μαζευόταν όλες οι γύρω συνοικίες, όλο το χωριό, γιατί αυτό είναι το καλό εδώ πέρα, οι κάτοικοι. Πάντα πάμε σε κάθε γειτονιά όταν γιορτάζει. Αλλά πιστεύω τώρα με αυτή την κίνηση που γίνεται, να αναδειχθεί και αυτό το χωριό, αυτή η γειτονίτσα, δεν χωριό, για να μπορούμε να ζωντανέψει πάλι. Εγώ την έζησα, την περιοχή, πολύ ζωντανή. Με πάρα πολλά παιδιά, με πολλούς κατοίκους, όλα τα σπίτια. Δεν είναι μόνο μια πολιτιστική διαδρομή. Είναι πολλές που μπορούμε να αναδείξουμε και να αναδείξουμε μια άλλη μορφή τουρισμού. Αλλά νομίζω πως αφού έγινε η αρχή... Βέβαια, αφού έγινε η αρχή, τα Χανιώτικα νέα πάντα και ο ιδρυτής των Χανιώτικων νέων... Ο κ. Γιάννης Γαραδάκης. Βέβαια. Βέβαια, θα μας βοηθήσει να αναδειχθούμε και πολύ περαιτέρω. Τώρα ανοίγει μια πόρτα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Επίσης, καλή Ανάσταση σε όλους χωρίς κορονοϊό, για να μπορούμε να κάνουμε πολιτισμό. Να είστε καλά λοιπόν.